Καθημερινά Λόγια του Θεού. Είσαι σε θέση να επικοινωνήσεις τη διάθεση που εκφράζει ο Θεός σε κάθε εποχή με συγκεκριμένο τρόπο, με γλώσσα που να μεταφέρει κατάλληλα τη σπουδαιότητα της εκάστοτε εποχής? Είσαι σε θέση εσύ που βιώνεις το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες να περιγράψεις λεπτομερώς τη δίκαιη διάθεση του Θεού? Μπορείς να καταθέσεις μαρτυρία για τη διάθεση του Θεού με σαφή και ακριβή τρόπο? Πώς θα μεταβιβάσεις τι έχεις δει και τι έχεις βιώσει σε αυτούς τους αξιολύπητους κακόμοιρους και ευσεβείς θρησκευόμενους πιστούς που πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη και περιμένουν εσένα να τους ποιμάνεις? Τι είδους άνθρωποι περιμένουν εσένα να τους ποιμάνεις? Μπορείς να φανταστείς? Έχεις συνέστηση του φορτίου που έχεις επομιστεί, της αποστολής και της ευθύνης σου? Πού είναι η αίσθηση της ιστορικής αποστολής σου? Πώς θα υπηρετήσεις ικανοποιητικά ως Κύριος στην επόμενη εποχή? Έχεις ισχυρό αίσθημα κυριαρχίας? Πώς θα εξηγούσες τι είναι ο Κύριος των πάντων? Είναι όντως ο Κύριος όλων των έμβιων όντων και όλων των αντικειμένων στον κόσμο? Ποια είναι τα σχέδιά σου για την εξέλιξη της επόμενης φάσης του έργου? Πόσοι άνθρωποι περιμένουν να γίνεις ο ποιμένας τους? Είναι βαρύ το καθήκον σου? Πρόκειται για ανθρώπους κακόμοιρους, αξιολύπητους, τυφλούς, που τα έχουν χαμένα και θρηνούν στο σκοτάδι. Πού είναι ο δρόμος? Πόσο λαχταρούν το φως? Σαν έναν διάτοντα αστέρα που θα κατέλθει ξαφνικά και θα διαλύσει τις δυνάμεις του σκότους που καταπιέζουν τους ανθρώπους για τόσο πολλά χρόνια. Ποιος μπορεί να γνωρίζει την πλήρη έκταση της αγωνιώδους ελπίδας και πόσο το λαχταρούν αυτό μέρα νύχτα? Αυτοί οι άνθρωποι που υποφέρουν βαθιά παραμένουν φυλακισμένοι σε ένα σκοτεινό μπουντρούμι χωρίς ελπίδα να απελευθερωθούν, ακόμα και την ημέρα που το φως θα λάμψει στιγμιαία. Πότε θα πάψουν να θρηνούν? Τρομερή είναι η ατυχία αυτών των εύθραυστων πνευμάτων που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να αναπαυθούν, και τόσο πολύ ο καιρός που έχουν μείνει καθυλωμένοι σε αυτήν την κατάσταση εξαιτίας ανήλαιων δεσμών και της αμετάβλητης ιστορίας. Και ποιος έχει ακούσει τον θρήνο τους? Ποιος έχει αντικρίσει τη θλιβερή τους κατάσταση? Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό πόσο θλιμμένη και ανήσυχη είναι η καρδιά του Θεού? Πώς μπορεί να αντέχει να βλέπει την αθώα ανθρωπότητα που Αυτός δημιούργησε με τα ίδια του τα χέρια να βασανίζεται τόσο? Εξάλλου, τα ανθρώπινα όντα είναι θύματα που έχουν δηλητηριαστεί, και παρόλο που έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα, ποιος να ήξερε ότι η ανθρωπότητα έχει εδώ και πολύ καιρό δηλητηριαστεί από τον πονηρό? Έχεις ξεχάσει πως είσαι ένα από τα θύματα? Δεν είσαι διατεθειμένος να αγωνιστείς λόγω της αγάπης σου για τον Θεό για να σώσεις εκείνους που έχουν επιβιώσει? Δεν είσαι πρόθυμος να βάλεις τα δυνατά σου ώστε να ξεπληρώσεις τον Θεό που αγαπά την ανθρωπότητα σαν την ίδια τη σάρκα και το αίμα του? Σε τελευταία ανάλυση, πώς θα ερμήνευες το ότι έχεις χρησιμοποιηθεί από τον Θεό για να ζήσεις την εξαιρετική ζωή σου? Έχεις όντως τη βούληση και την αυτοπεποίθηση να ζήσεις την ουσιαστική ζωή ενός ευσεβούς ανθρώπου που υπηρετεί τον Θεό?